Παραθέσατε μία δεξίωση εχθές για τον Στέφανο τον Τσιτσιπά. Τον είδαμε, ήρθε εχθές. Πώς τον είδατε μετά τον αγώνα? Ήταν καταβεβλημένος, ήταν στεναχωρημένος, είχε μόλις πληροφορηθεί ότι είχε χάσει και τη γιαγιά του. Ναι, στην αρχή της δεξίωσης δεν το ήξερε. Ξεκίνησε η δεξίωση, έχει δεχτεί τους φίλους του, τους δικούς του, διότι η δεξίωση αυτή ήταν σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Ήταν ευχάριστος ο Στέφανος, πάντοτε χαμογελαστός, να δεχτεί τον κόσμο, καταδεκτικός, ταπεινός. Μας έχει εκπλήξει η συμπεριφορά του Στέφανου πριν από το μάτς και μετά από το μάτς. Ο Στέφανος δεν το παίζει ούτε βεντέτα ούτε αστέρι. Ήτανε με όλο τον κόσμο καλός και φιλικός. Βέβαια, όταν έχει μάθει, στην αρχή δεν το ήξερε, γι' αυτό τον βλέπετε εκεί. Μετά το έμαθε και έφυγε αυτή η δεξίωση. Το ήξερε μόνο ο πατέρας του και η μάνα του στην αρχή. Ναι. Και προσπάθησαν να τον προστατεύσουν, φαντάζομαι. Είχε δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη. Βεβαίως δεν θα το λέγαν ποτέ πριν τον αγώνα ή κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά, επειδή το παιδί είχε στεναχωρηθεί, ήταν καταβεβλημένο. Είναι προφανές ότι προσπάθησαν λίγο να τον προστατεύσουν οι γονείς του, οι δικοί του, οι προπονητές του. Ήρθε λοιπόν να φάει μια μπουκιά, λίγο να συνέλθει από όλη αυτή την τεράστια δοκιμασία. Προφανώς κατά τη διάρκεια πια της δεξίωσης του είπαν, ξέρεις, πέθανε η γιαγιά σου, οπότε αποχώρησε. Ξέρετε, στην δεξίωση το έχει ξεπεράσει. Ήταν ευδιάθετος, χαρούμενος που είδε τους φίλους, τους συγγενείς, ότι όπως είπα είναι σε στενό, πολύ στενό κύκλο που έχει γίνει. Είχε ξεπεράσει την ήττα, εννοείται. Είχε ξεπεράσει ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι πολύ δυνατός ο Στέφανος. Την είχε ξεπεράσει την ήττα, διότι ξέρει ότι είναι δυνατός και την επόμενη φορά θα είναι δικό μας. Γι' αυτό. Και αυτό που τον έχει, που μίλησα μαζί του, το ότι οι Γάλλοι τον υποστήριζαν, το έχει δώσει μεγάλη δύναμη. Δεν ξέρω, το έχετε δει στο γήπεδο, έχει κατακτήσει τους Γάλλους. Ήταν κάτι το απίστευτο. Και κατάκτησε όχι μόνο την, έκανε υπερήφανη την ομογένεια στο σύνολό της στη Γαλλία, αλλά και τους φιλέλληνες και όλους τους Γάλλους. Ήταν κάτι το απίστευτο. Ζήσαμε πραγματικά συγκινητικές στιγμές εχθές. Ο ελληνισμός ήταν στη Γαλλία υπερήφανος. Το χρειαζόμαστε αυτή. Για μας είναι μια νίκη. Και λέμε ότι χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη και την είχαμε. Ο Στέφανος μας τη χάρισε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε κι εσείς μέσα στο γήπεδο? Ναι, ήμουνα στο γήπεδο. Ναι, οπωσδήποτε ήμουνα στο γήπεδο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς παρακολουθώντας από την τηλεόραση, μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι το γήπεδο ήταν όλο με τον Στέφανο, αλλά λέγαμε μήπως δεν είμαστε και σίγουροι, μήπως χειροκροτούν και τους δυο. Εμείς νιώσαμε ότι το γήπεδο όλο, όταν ο Στέφανος έπαιρνε ένα σετ, ζητοκράβγαζε, δηλαδή ξεσηκωνόταν ένα game, ξεσηκωνόταν ο κόσμος. Ναι, καλά το έχετε αισθανθεί. Ο κόσμος, αυτό που είπα και προλίγου, ξεσηκωνότανε με τον Στέφανο. Νομίζαμε ότι το γήπεδο ήταν όλοι οι Έλληνες. Όχι, Έλληνες νομίζω να είμαστε καμιά 200 περίπου από ό,τι έχω υπολογίσει, αλλά όλοι οι Γάλλοι ήταν ζητόκραυδο και ζούσαν με τον παλμό του Στέφανου, θα τολμούσα να πω. Φαντάζομαι ήταν πρώτη φορά. Φαντάζομαι ήταν πολύ δύσκολο να εξασφαλίσετε εισιτήριο για να μπείτε μέσα. Δηλαδή, ήταν πολύ λίγα τα εισιτήρια. Όχι δύσκολο, αδύνατο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς. Πώς τα καταφέρατε να μπείτε στο γήπεδο να έχετε εισιτήριο? Ευχαριστώ τον πατέρα του Στέφανο. Αυτό να ρωτήσω κάτι άλλο. Για να μπει κανείς μέσα στο γήπεδο, έπρεπε να έχει, από ό,τι ξέρουμε, μοριακό τεστ και μάλιστα να έχει γίνει στη Γαλλία. Δηλαδή, δεν δεχόντουσαν τεστ από χώρες εκτός. Δηλαδή, έκανα εγώ το τεστ στην Ελλάδα 48 ώρες πριν ήρθα στη Γαλλία να δω τον αγώνα μπήκα. Έπρεπε να έχεις πάει σε κέντρο της Γαλλίας να κάνεις μοριακό. Ή το έκανες εκεί. Εγώ, φίλους που είμαστε μαζί, που δεν έχουν κάνει το δεύτερο εμβόλιο, τους έκανα το τεστ εκείνη τη στιγμή, 10 λεπτά διαρκούς. Εντάξει, έπρεπε να κάνει κάποια ουρά. Ναι. Είχαν εκεί ολάκερη κατάσταση, όσο γίνεται πιο εύκολα ο κόσμος να κάνει το τεστ και να προχωρήσει στο γήπεδο.
Ήταν καλά οργανωμένο. Όποιος έχει κάνει και τη δεύτερη δόση και έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, δεν χρειαζόταν για να μπει. Δεν χρειαζόταν, αλλά έπρεπε να έχει νομίζω 20 ή 24 μέρες μετά το δεύτερο εμβόλιο.